κάνετε δηλώσει. Το υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο εδώ συγκεντρωμένο. Κύριο Σακελαρίδη είναι στον δεύτερο γύρο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν είναι πρώτο ή δεύτερο, αλλά σαφέστατα το επιτελείο του το θεωρεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το γεγονό ότι είναι στο δεύτερο γύρο. Προσπαθώ να προσεγγίσω αυτή τη στιγμή τον κύριο Σακελαρίδη. Σε πολύ λίγα λεπτά, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ανεβεί στο πόντιουμ και θα ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του μετά το θετικό αυτό αποτέλεσμα, όπως τουλάχιστον το αποτιμά το επιτελείο του. Εγώ, Απόστολε, βλέπω τον κύριο Βούτση, τον οποίο τον φιλοξενούσαμε νωρίτερα, να είναι εκεί παρόν και ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να τον φιλήσουν. Τώρα τον βλέπουμε τον κύριο Σακελαρίδη, είναι στο βήμα. Είναι επάνω στο βήμα. Ακριβώς είναι ο κύριος Βούτσης. Είναι και ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Ξηδάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Σακελαρίδης σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα πρόκειται να σχολιάσει το αποτέλεσμα. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Προφανώς περιμένει να συντονιστούν τα σχετικά τεχνικά θέματα. Αλλά νομίζω ξεκινάει. Τι του λένε από κάτω, Απόστολη, γιατί ακούω ότι υπάρχει μια γαλαρία που λέει διάφορα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, έχουν έρθει πάρα πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι, όλοι ενοχλούμε και πρέπει να φύγουμε για να γίνει καλύτερη λήψη. Πάντως του λένε και από κάτω διάφορα. Είναι πολύ θετικά τα σχόλια που ακούγονται και είναι πάρα πολύ θετικά, αποτιμά και το επιτελείο του την σημερινή εμφάνιση και την αποτίμηση του εκλογικού δε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 δ
ξεκίνησαν για τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη. Η ανοιχτή πόλη έδωσε αυτόν τον αγώνα με το πρόγραμμα και το όραμά της για μια Αθήνα της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Μια Αθήνα πόλη για όλους. Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου αποτελεί μια πρώτη δικαίωση. Ευχαριστούμε τους πολίτες για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Θεωρούμε ότι όσοι αγνόησαν τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα και υλοποίησαν τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, όσοι εγκατέλειψαν την πόλη και ταυτίστηκαν με τα κόμματα του μνημονίου, δεν μπορούν σήμερα να εμφανίζονται ως υπερκομματικοί υποψήφοι. Η πόλη χρειάζεται δημοτική αρχή δίπλα στους ανθρώπους της. Το ποσοστό του νεοναζιστικού μορφώματος αποδεικνύει ότι επιβάλλεται να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός των δημοκρατικών πολιτών. Σήμερα έγινε το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Αυτή την κρίσιμη στιγμή καλούμε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες σε μια πλατιά συμμαχία για το μέλλον αυτής της πόλης. Για να ξαναφέρουμε την αξιοπρέπεια και την κοινωνική προστασία στις προτεραιότητες του Δήμου. Για να κάνουμε μαζί την Αθήνα μια πόλη βιώσιμη. Για να δώσουμε δύναμη στην ελπίδα. Ούτε μία μέρα χαμένη. Αλλάζουμε την Αθήνα τώρα. Είναι στο χέρι μας. Λοιπόν, τώρα κύριε Λικούδη, επειδή εγώ καταλαβαίνω